Φίλες και φίλοι της Επιτροπής Αντισφαίρησης, μπαίνουμε και στο τελικό στάδιο της Α1 γυναικών. Με σπουδαίες αναμετρήσεις, play-off θέσεις 1-4, ημιτελική Παναθηναϊκός ΑΕΚ και Ολυμπιακός Πέρα Αθηνών. Μαζί θα παρακολουθήσουμε σε μια ακόμα ζωντάνη μετάδοση από το κανάλι gre78.tv τον ημιτελικό του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ, της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Το μάτς που δικαιολογημένα έχει το μεγάλο ενδιαφέρον, διότι οι αναμετρήσεις ήταν ισορροπημένες και στο την πρώτη φάση του πρωταθλήματος. Στους δύο γύρους οι αγώνες είχαν φτάσει μέχρι το 4-3 και επικρατήσει η ΑΕΚ τότε. Φυσικά σπουδαία αναμέτρηση και για το λόγο ότι συναντώνται δύο κορυφαία σωματεία γενικά του ελληνικού αθλητισμού. Στον άλλο ημιτελικό που έχει αρχίσει μεταξύ του Ολυμπιακού και του Πέρα, και επίσης έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε από την δεύτερη ζωντάνη ροή του καναλιού gre78.tv. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το Πέρα. Ο Ολυμπιακός τελείωσε πρώτος και αίτητος την κανονική διάρκεια, συγκεντρώνοντας 28 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση με 2 ήττες η ΑΕΚ. Τρίτος ο Παναθηναϊκός. Και στην τέταρτη θέση το Πέρα Αθηνών. Σε λίγα λεπτά είναι να αρχίσει η αναμέτρηση. Έφερε αναγκαστικά αλλαγή στο πρόγραμμα η μεγάλη σε διάρκεια εξέλιξη του αγώνα τα τάβλα. Ο ΕΑ Θεσσαλονίκης για την Α1 θέσης 5-8. Σε αυτό το τραπέζι υπήρχε άλλο μάτς κανονικά στο ωράριο των 12.30, φυσικά δεν μπορούσε να γίνει, και εφόσον ο ημιτελικός των γυναικών ήταν για τις 3, αυτό είναι και το παιχνίδι που έρχεται αμέσως μετά το ντέρμπι του ΟΕΑ με τα τάβλα. Φτιάχνουν λίγο και τα ποδαράκια στο τραπέζι. Προπονητές βοηθούν των δύο ομάδων ώστε να υπάρχει απόλυτη ισορροπία. Διαπίστωσαν οι αθλήτριες ότι σε κάποιο σημείο χαμηλώνει το τραπέζι. Τα ροδάκια στο κάθε πόδι για αυτό το λόγο είναι, για να ισιώσει απόλυτα, με την επίβλεψη του Ζαφίρη Πορφύρη που θα είναι διαιτητής και σε αυτό το μάτς. Προπονητές ο Νίκος Ζέρβας από τον Παναθηναϊκό, Κώστας Μαδέσης από την ΑΕΚ. Εδώ βλέπετε όρθιο και τον Τάσο Σημεωνίδη, τον έφορο του τμήματος του Παναθηναϊκού. Μεγάλη προσέλευση του κοινού στο ΣΕΦ, καθώς συνεχίζονται τα μάτς και δεν αφορούν μόνο την Α1 και την Α2. Έχουμε και αγώνες για την Β' Εθνική, την τοπική, στην Αττική. Βλέπετε ότι γίνεται τσεκάρισμα και με τον μπαλάκι.
να μην κυλάει εύκολα, μα κυλήσει προς τα κάτω. Εκεί φαίνεται ότι δεν είναι ίσια η πλευρά. Και ο Καλίνικος Κρεάγκα που είδε απ' έξω και εκείνος μπορεί να βοηθήσει. Ο θρύλικος Έλληνας πρωταθλητής. Να δώσουμε τις συνθέσεις και τη σειρά των αγώνων. Η ΑΕΚ παρατάσει την Μαρία Γιώπκοβα, την Άλινα Ζαχαρία, την Ιωάννα Γερασιμάτου. Ο Παναθηναϊκός την Κωνσταντίνα Παρίδη, την Κατερίνα Τόιου. Η Τόιου είναι στη θέση 1, η Παρίδη θα ξεκινήσει το μάτς και την Άννα Τοφάντ. Τρεις οι ξένες παίχτριες στο μάτς, η Τοφάντ από τη Σλοβενία, η Ζαχαρία από την Ρουμανία, η Γιώπκοβα από την Βουλγαρία. Γιώργκοβα Παρίδη στο πρώτο παιχνίδι, Ζαχαρία Τόιου μετά και στο τρίτο στη σειρά Γερασιμάτου το Φαντ. Κώστας Μαδέσης στον πάγκο της ΑΕΚ. Ο Νίκος Αλευρομάγειρας δίπλα του. Ο έφορος του τμήματος. Στον Παναθηναϊκό. Τέταρτη παίχτρια. Και στο τεχνικό επιτελείο η Μαρία Αρτσέτου. Στις οδηγίες ο Νίκος Ζερβάς, μαζί του και ο Τάσος Σημεωνίδης. Η λεπτομέρεια που έπρεπε να φτιαχτεί στο τραπέζι τακτοποιήθηκε. Ήδη η Γιώπκοβα έχει μπει στο χώρο για την προθέρμανση και σε πολύ λίγο θα πάρει τη θέση της και η Παρίδη. Δύο αμφίρροπα μάτς και ισορροπημένα, όπως προείπαμε, στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ είχε επικρατήσει και τις δύο φορές με 4-3. Η ΑΕΚ μάζεψε 26 βαθμούς, ο Παναθηναϊκός ακολούθησε στην τρίτη θέση με 24. 10 νίκες, 4 ήττες ο Παναθηναϊκός στους δύο γύρους, 12 νίκες, 2 ήττες η ΑΕΚ. Άρχισαν προθέρμανση οι δύο αθλήτριες. Στον αγώνα του πρώτου γύρου δεν είχε συναντήσει την Παρίδη Γιώπκοβα. Είχε τότε μάλιστα ο Παναθηναϊκός στη σύνδεση την Ματίλντα Χάνσον, την Σουηδέζα, η οποία δεν είναι στα play-off στο ΣΕΦ. Στο αντίστοιχο μάτς του δευτέρου γύρου συναντήθηκαν οι παίχτες που βλέπετε. Να εδώ που χρειάζεται και αλλαγή μπάλας πριν αρχίσει το μάτς. Κωνσταντίνα Παρίδη διαπίστωσε ότι κάπου έχει σπάσει το μπαλάκι στην προθέρμανση.
Στο Παναθηναϊκό ΑΕΚ 3-4 λοιπόν του δευτέρου γύρου, στο δεύτερο σε σειρά παιχνίδι, Παρίδη είχε νικήσει την Γιώβκοβα με 3-1 σετ. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του μάτς. Μηδέν-ένα. Έξω το σπιν. Ο πρώτος θεαματικός πόντος θα γίνουν πολλοί τέτοιοι στο μάτς. Και αγώνες με διαφορετικό στυλ γιατί υπάρχει το Ιου που παίζει άμυνα. Εγγυημένο λοιπόν το θέαμα και από τις γυναίκες που έτσι και αλλιώς τα τελευταία χρόνια το επίπεδο και από τη δική της πλευρά έχει ανέβει. Δυνατές Ελληνίδες και καλές ξένες αθλητρίες σταθερά στην Ελληνική Α1 δίνουν πρεστίζ και προσφέρουν υψηλό θέαμα. 2-4. Έξω τον backhand. Επανάληψη. Με τη βοήθεια του φιλέ η Γιώβκοβα θα βρεθεί στο συν 4. Μεγαλώνει τη διαφορά. Φιλέ και έξω. Στο συν 6 η αθλήτρια της ΑΕΚ. Καλό backhand στην ευθεία. Και πάλι φίλε και μέσα. Η χέρι Γιώβκοβα δεν μπορεί να γυρίσει την μπάλα η Παρίδη. Και μέσα για την αθλήτρια του Παναθηναϊκού εδώ. Μειώνει. Ανάληψη. Πολλές ευκαιρίες η Γιώβκοβα να πάρει το πρώτο σετ. Έντεκα πέντε, 1-0 η Γιώβκοβα.
ήταν. Έναρξη του δεύτερου σετ με σερβίς από την Παριδί. Η Παρίδη την περασμένη Κυριακή έφυγε από το Πανελλήνιο πρωτάθλημα της Σαλαμίνας με δύο χρυσά μετάλλια στο απλό και το διπλό γυναικών. Στο απλό νίκησε στον τελικό την Ελισαβετέρ που επίσης από τον Παναθηναϊκό και στο διπλό έφτασε στο ψηλότερο σκαλί με τη συμπεριφορά της την Κατερίνα Τόιου. Η Τέρπου που ήρθε κανονικά εδώ με την ομάδα και βοήθησε και στην προθέρμανση αλλά δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Καθώς αγωνίζεται παράλληλα και στις national κατηγορίες της Γαλλίας. Έχει κάνει ιδανικό ξεκίνημα η Παρίδη, εδώ έχασε το πρώτο της πόντο. Πολύ καλά με το forehand ελέγχει το μπλοκ η Γιόβκοβα. Εξαιρετικό μπλοκ από την Παρίδη. Και νέο καλό χτύπημα με το φόρχα τώρα. Διαγωνία. Βγήκε ελάχιστα η μπάλα από το τραπέζι, γι' αυτό δεν έκανε επίθεση η Παρίδη. Αλλά μετά στόχισε στο καρφί η Γιώβκοβα που εδώ κάπως εκνευρισμένη δείχνει. Εννέα-τρία. Τέσσερα τώρα. Πόσο ωραία γύρισε την μπάλα εδώ η Γιόκοβα βάζοντας και φάλτσο. Πολύ δύσκολο χτύπημα μετά την αναπήδηση. Το σπιν στο σώμα. Κάπως τραβηγμένο αυτό που επιχείρησε εκεί η Παρίδη. Εξακολουθεί βεβαίως έχει τον πρώτο λόγο, 17. Πολύ καλό σερβίς. Δεν αποκρούει καλά, δεν ήταν έτοιμη η Γιόβκοβα. 11-7, 1-1, ισοφαρίζει η Παρίδη.
Κωνσταντίνα Παρίδινε, δύο φορές πλέον πρωταθλήτρια Ελλάδα στο απλό γυναικών, η πρώτη ήταν το 2022. Έχει πάρει τίτλο στο σημαντικό τραγώνισμα και ως κορασίδα, μέλος της εθνικής μας ομάδας. Η Γιώβκοβα που είναι εδώ στο σερβίς για την έναρξη του τρίτου σετ, είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης στο διπλό νεανίδων το 2017, πανηγύρισε τον τίτλο στο Γκιμαράες της Πορτογαλίας, εκεί όπου παρεπιπτόντως έκανε την αρχή στις ευρωπαϊκές πρωτιές του και ο Γιάννης Γουρόπουλος. Γιώκοβα στην τελευταία της χρονιά στην κατηγορία των νεανίδων έφτασε στην πολύ μεγάλη διάκριση με συμπαίχτρια την Φάνη Χαράστοβιτς από την Ουγγαρία. Είχαν νικήσει στον τελικό της Σάγκερ και Βόλφ από την Γερμανία. Σε αυτό το σετ έκανε την ιδανική αρχή η Γιώβκοβα, μόλις πήρε το πρώτο της πόντο η Παρίδη. Αργότερα και μέλος εθνικής ομάδας των γυναικών της Βουλγαρίας, βεβαίως η Γιώβκοβα, την πρωτοείδαμε αγωνιζόμενη για την Καβάλα. Παρούσα με την εθνική και στο τελευταίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Φιλέ και εξώ, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, μουρμουρίζει η Παρίδη, χάνοντας αυτό το backhand. 1-6. Και εδώ χάνει το σερβίς της. Δείτε πως βρήκε τον μπαλάκι μπροστά της στην κόχη του τραπεζιού και κατέληξε out. 7-1. Το αναμέναμε από την αρχή, αμφίροπο και έτσι είναι το μάτς, αλλά παρατηρείτε ότι με διαφορά κρίνονται τα σετ μέχρι τώρα. Δεν είναι κλειστά δηλαδή τα σετ. Εδώ έχτισε μεγάλη απόσταση από την αντίπαλο η Γιώβκοβα και είναι βέβαιο ότι θα πάρει το σετ. Άσχετα να γίνονται όλα. Βγάζει ένα διαφορετικό και πολύ δύσκολο σερβίς η Παρίδη, στέλνοντας την μπάλα πολύ πλάγια. 12. Η υποδοχή εδώ εξαιρετική, με forehand spin. Αλλάζοντας το σερβίς, επικράτησε στο ράλι η Γιώβκοβα, 11-3, ξαναπαίρνει το προβάδισμα με 2-1 σετ.
Ξεκίνημα στο τέταρτο σετ. Σερβίρι Παρίδη. 0-1. Και 1-1. Καλό σερβίς με κάτω φάλτσο. Βρέθηκε σε δύσκολη θέση, αλλά έβγαλε ένα τρομερό μπλοκ η Γιωβκοβά. Γερό μπακχάντ, 2-2. Οριακό προβάδισμα πάλι για την Γιωβκοβά. Τρία-τρία. Ο Παναθηναϊκός που είναι χωρίς τίτλο 50 χρόνια. Είχε πάρει τρεις συνεχόμενους, 1972, 1973 και 1974. Χαίρομαστε πολύ μάλιστα που βλέπουμε στην αίθουσα για άλλη μια φορά σε μεγάλους αγώνες τις αδελφές Λουκά, τη Μαρία και τη Σταματίνα, πρωταγωνίστριες σε εκείνο το σερί του Παναθηναϊκού. Αθλήτρες που άρχισαν την πορεία τους στον προφήτη Λία Πειραιά. Ενώ εδώ μόλις έχουμε time out από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Καθώς το σκορ είναι 6-3 για την Γιωβκοβά. Οι αδερφές Λουκά είχαν αρχίσει λοιπόν την πορεία τους από τον προφήτη Λία Πειραιά. Επίσης τον οδήγησαν στην κορυφή. Και την σεζόν 1971-72 είχαν μετακινηθεί στον Παναθηναϊκό για να τον οδηγήσουν μέχρι το 74-3 διαδοχικά πρωταθλήματα. Η ΑΕΚ δεν έχει γευτεί αυτή τη χαρά. Πάντως ήδη η πορεία της με τη δεύτερη θέση στην κανονική διάρκεια ήταν η καλύτερη που έχει κάνει στην Α1. Με τον μπακ αντιμάχη σε αυτό το πόντο την κερδίζει η Γιωβκοβά και μεγαλώνει τη διαφορά 4-8. Κυνηγά το σκόρι Παρίδη, ψάχνει τις λύσεις, έχει τα σερβίς. Τυχερή η Γιωβκοβά, αμέσως τη βλέπετε, σηκώνει το χέρι, ζητάει συγγνώμη, θεαματικό ράλι. Τελείωσε κάπως άδοξα. Εδώ περνάει το forehand, η Παρίδη. Μεγάλος πόντος, πηγαίνει στην Παρίδη το τελευταίο χτύπημα, φιλέ και έξω από τη Γιωβκοβά. Απέκρουσε πολύ σωστά με το forehand, αλλά στη δική της επίθεση δεν βρήκε στοχό.
16. Αυτές είναι 4 ευκαιρίες για τη Γιόβκοβα να πάρει το μάτς. Φινάλε, η Μαρία Γιόβκοβα καταβάλει με 3-1 σε την Κωνσταντίνα Παρίδη, δίνει το προβάδισμα στην ΑΕΚ με 1-0. Δεύτερο στη σειρά παιχνίδι. Με το μαύρο μπλουζάκι. Κατρίνα Τόγιου. Για τον Παναθηναϊκό με το κίτρινο. Η Αλίνα Ζαχαρία για την ΑΕΚ. Κατρίνα Τόγιου, 4 φορές πρωταθλήτρια Ελλάδας στο απλό γυναικών. Από τα 15 της χρονιά στην Εθνική Ομάδα Γυναικών, μέλος φυσικά και στις μικρές ηλικίες. Είχε φτάσει στις 4-9-16 στο απλό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στην κατηγορία των νεανίδων. Έχει φτάσει 2 φορές στην πρώτη οκτάδα των Μεσογειακών Αγώνων, επίσης στο απλό. Έχει χαρεί 4η θέση στο ομαδικό με την Εθνική Γυναικών, επίσης Μεσογειακούς Αγώνες. Έχει πάρει μέρος και σε παγκόσμιο πρωτάθλημα νέων. Μεταξύ άλλων διακρίσεων, μεταξύ άλλων για την ΤΑΟΥ που αγωνίζεται με αμυντικό στυλ παιχνιδιού, η Αλίνα Ζαχαρία, διεθνής Ρουμάνα, έπαιξε πριν από λίγες ημέρες στο εθνικό πρωτάθλημα των ατομικών αγωνισμάτων της Ρουμανίας. Αποκλείστηκε στον γύρο των 8 στο απλό γυναικών. Η Ζαχαρία που είναι αδελφή της Έλενας Ζαχαρία, πρωταθλήτριας Ευρώπης στο απλό νεανίδων. Εδώ απρόσμενα για την Ζαχαρία βάζει το ίδιο μπάλα και κάνει το 3-0.
διαφορετικές συγκινήσεις, διαφορετικές στιγμές μπορεί να προσφέρει αυτό το match. Με κομπίνα λάστιχο και η ζαχαριά. Έχει δοντάκι το κόκκινο, όπως ενδεχομένως θα δείτε από την μετάδοση. Τρία όλα. Δεν μπορεί να ελέγξει η Τόιου την κομμένη μπάλα. Θα έχουν αγώνα και για το κύπελο Αττικής, να πούμε, οι δύο ομάδες. Το κύπελο που γίνεται σε έδρες, αλλά ζήτησαν και οι δύο να παίξουν στο ουδέτερο έδαφος του ΣΕΦ. Ο αγώνας θα γίνει αύριο Κυριακή, 31 Μαρτίου, στις 7 το απόγευμα. Θα καλυφθεί και αυτό το μάτς από το κανάλι kr78.tv. Κοιτάξτε εδώ πως σκαρφώνει την μπάλα η Ζαχαρία. Μαύρο είναι το κομπίνα λάστιχο της Τόιου. Αυτό με τη Λία επιφάνεια είναι το φούξια. Χρησιμοποιεί το Τόιου τα καινούργια χρώματα. Τα τελευταία χρόνια έχουν βγει όπως το μπλε, το πράσινο, το φούξια. Αρκεί βέβαια σε μία πλευρά στην ρακέτα να είναι μαύρη. Κομμένη μπάλα στο φιλέ. Έχουμε οριακή διαφορά πλέον, 7-6. Τυχερή η Ζαχαρία. Να προσπαθήσουμε να συνηθίσουμε Ζαχαριά. Όπως μας είπε ότι έτσι είναι κανονικά η προφορά στο επίθετο της. Εννιά-έξι. Χτυπάει δυνατά με τον backhand Τόιου. Χωρίς να είναι κανονικά στο παιχνίδι της η άμυνα της Ζαχαρία. Έκοψε όμως την μπάλα εδώ στο top spin της Τόιου. 9-8. Αυτό κάνει και τώρα. Εκεί η Τόιου ξαναβιάστηκε, θέλησε να κάνει νέο spin. Την μπάλα όμως είχε φάλτσο. Το κόψιμο με το δοντάκι της Ζαχαριά. Στο σώμα αυτή η επίθεση. Με τη μικρότερη διαφορά θα κρυθεί το σετ 9-10. Το φιλέ θέλησε να παίξει πλασαριστά με το δοντάκι η Ζαχαριά.
Κόβουν και με τα δύο λάστιχα οι αθλήτριες και στο τέλος βγάζει καρφί η Ζαχαριά και έχει το αβαντάζ. Όλα 11. Πάμε στους 13 πόντους. Βλέπετε πόσο κρατάνε την μπάλα στο τραπέζι. 12-11 το πλεονέκτημα τώρα στην Τόιου. Δεν ήταν εύκολη η μπαλιά για να την καρφώσει η Ζαχαριά. Τεχνική εκεί ίσα ίσα που σήκωσε την μπάλα η Ζαχαριά, δεν είχε φάλτσο. Βλέπετε πόση ώρα κρατάνε την μπάλα στο τραπέζι και στο τέλος το καρφί από την Τοιού. Τέσσερα 12 με νέο forward spin. Θα πάρει το σετ, το ίδιο θα προηγηθεί 1-0. Τόιου στα σερβίς, λέει ο Ζαφίρης Πορφύρης. Αρχίζει το δεύτερο σετ στην παράταση, το πρώτο 14-12 για την αθλήτρια του Παναθηναϊκού που προηγείται και εδώ 1-0. Επίθεση από την Ζαχαριά. Φοβερό χτύπημα τώρα. Ήσαν να μην έβλεπε καλά καλά. Το καρφί αυτό από την Ρουμάνα. Που έκοψε και με το λάστιχο και με το δοντάκι, η Τόιου έκανε επίθεση
για να πάρει τον ποντό. Και τώρα 4-2. Και στο πρώτο και στο δεύτερο γύρο είχαν αναμετρηθεί οι δύο αθλήτριες, δύο νίκες ητόγιου. Στο πρώτο γύρο με 3-0, στον δεύτερο με 3-1. Φάλσα στο μπαλάκι και με το sorry που έγινε. Πήρε ένα ρίσκο εκεί. Ήταν έξω βεβαίως, δεν είναι 6-2, είναι 5-3. Πήρε ένα ρίσκο με το backhand το U. Πολύ καλή πλασαριστή μπαϊά μακριά από την Ζαχαριά. Δεν είχε θέση για επίθεση η Παρίδη. Η Τόγιου, συγγνώμη. Εκεί πήρε ρίσκο η Ζαχαριά, έχασε το χτύπημα με το forehand. Πάλι στο συν 2 η Τόγιου. Δεν είχε φάλτσο, δεν το κατάλαβε. Τελευταία μπαϊά από την αντίπαλό της. Δεν είχε φάλτσο και σήκωσε το χέρι η Τόγιου. Βλέπετε, όχι μόνο προσπαθεί να κόψει η Ζαχαριά, αλλά να δώσει και πλάγιο φάλτσο στην μπάλα. Φίλε και μέσα. Γυρίζει πολύ σωστά από την πλευρά του μπάκα να παίξει με το forehand το U. Πιο κοντά στην κατάκτηση του δεύτερου σετ. Και εδώ ανοίγει πολύ σωστά με το backhand. Η Κατερίνα Τόγιου προηγείται πλέον με 2-0 της Αλίνα Ζαχαριά. Ζαχαριά στο σερβίς, τρίτο σετ. Κομμένη μπάλα με το forehand από την Τόγιου. Δεν μπορεί να την επιστρέψει η Ζαχαριά.
Και εδώ θα χάσει το καρφί, 2-0. Το λεγόμενο τσαφ στο γύρο γύρω της ρακέτας η μπάλα. Είχε φάλτσο, αρκετό εδώ το κόψιμο. Καλή αντίδραση εκεί στην πλασαριστή μπάλα στο forehand. Η Τόγιο θα βγάλει το top spin. Τέσσερα δύο. Πετσέτα. Πολύ δύσκολη αυτή η μπάλα. Στα πλάγια και γρήγορα. Εξακολουθεί να είναι σταθερή το Ιού στην την κοιλιά και την ιδιομορφία, αν θέλετε, των χτυπημάτων της Ζαχαριά, η οποία εδώ έβγαλε ένα σμάς. Μετά τις κομμένες μπάλες αποφασίζει το Ιού και πάλι να παίξει δυνατά με τον backhand και δικαιώνεται. Και απρόσεχτα στην ψήρα της, στην κομμένη μπάλα δηλαδή. Πάλι στο συνδύο. Ένα βήμα ακόμα προς την νίκη από την Τόγιου. Και με τον ίδιο τρόπο ένατος πόντος. Μειώνει η Ζαχαριά που έχει και το επίθετο Μουσάντ μετά το γάμο της. Το χρησιμοποιεί και αυτό πολύ. Ζαχαριά Μουσάντ λοιπόν, η οποία μειώνει ξανά και κάνει την τελική προσπάθεια για ανατροπή. Σερβίρει με το λάστιχο. Επιχειρεί την επίθεση. Η Τόγιου το καταλαβαίνει, αλλά δεν θέλει να κόψει. Θέλει να βγάλει και εκείνη forehand spin, αλλά θα στοχίσει. Να όμως το match ball. Αρκετές κομμένες μπάλες έχασε η Ζαχαριά, χωρίς πίεση.
έξω. Η Κατρίνα Τόγιου είναι η νικητρία με 3-0 σετ απέναντι στην Άλινα Ζαχαριά. Ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε την ΑΕΚ σε 1-1 αγώνας για τις θέσεις 1-4 play-off Α1 γυναικών. Στον άλλο ημιτελικό ο Ολυμπιακός προηγείται 3-0 του Πέρα, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά, αλλά πρέπει να τονίσουμε ότι έπειτα από θαυμάσια εμφάνιση η Δήμητρα Θωμάης Τσεκούρα έφερε σε τρομερά δύσκολη θέση τη Μαργαρίτα Πεσότσκα. Ο αγώνας κρίθηκε κυριολεκτικά στις λεπτομέρειες, 3-2 σετ, 11-9 για την Πεσότσκα. Η Τσεκούρα έδειξε για λογαριασμό των Ελληνίδων αθλητριών άλλη μια φορά και τις υψηλές δυνατότητες του ελληνικού γυναικείου πικ πονγκ. Ξεκάθαρο outsider, και όμως λίγο έλειψε να νικήσει την Πεσότσκα, η οποία στην ζηλευτή καριέρα της έχει μεταξύ άλλων 2 ασημένια μετάλλια στο απλό γυναικών σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στο τρίτο στη σειρά ατομικό παιχνίδι μπαίνουν στο τραπέζι η Άννα Τοφάντ και η Ιωάννα Γερασιμάτου. Το μαύρο μπλουζάκι, η Άννα Τοφάντ, συνεργασία για τρίτη χρονιά με τον Παναθηναϊκό, μια ακόμα εξαιρετική ευρωπαία αθλήτρια που τιμά την ελληνική Α1. Γεύθηκε και κατάκτηση του Europe Trophy από τον Παναθηναϊκό το 2022. Γεύθηκε την επόμενη χρονιά και την πολύ καλή ευρωπαϊκή πορεία ως την οκτάδα του Europe Cup. Η Ιωάννα Γερασιμάτου με το κίτρινο μπλουζάκι για την ΑΕΚ, πρωταθλήτρια Ελλάδας στο απλό γυναικών το 2023. Νικήτρια τότε στη Φλόρινα και στο διπλό γυναικών με συμπαίχτρια την Κωνσταντίνα Παρίδη. Από τα 16 της είχε κάνει ντεμπούτο με την Εθνική Γυναικών. Σε διεθνής τουρνουά στην Σερβία, παλαιότερα νικήτρια στο ομαδικό κορασίδων με συμπαίχτρια την Έλλη Φίσερ, είναι στα σερβίς στο ξεκίνημα του μάτς. Και φυσικά πρέπει να πούμε το ιδιαίτερο στυλ της Γερασιμάτου με 2 κομπίνα λάστιχα. Τα λάστιχα με τα μικρά εξογκώματα, τα λεγόμενα δοντάκια. Επί χρόνια είχε ένα στο ρεβέρ, στο backhand, τώρα έχει και στο drive.
έχει δείξει να ευνηδιάζεται σε αυτό το ξεκίνημα η το ΦΑΤ. 0-3. Και 4-0. Top spin για το πρώτο πόντο της Τοφάν. Και 4-2 με διαγώνιο spin. Το Φάντ δεν έχει αγωνιστεί στο μάτς με την ΑΕΚ στο πρώτο γύρο του φετινού πρωταθλήματος. Ήταν στο μάτς του δευτέρου γύρου. Είχε συναντήσει την Γερασιμά του και την είχε νικήσει δύσκολα με 3-1 σετ. Χτύπημα με το δοντάκι και με τη βοήθεια του φιλέ. 5-3. Πολύ δύσκολες μπάλες γυρίζει το ΦΑΤ, γι' αυτό πανηγυρίζει. Πολύ ιδιαίτερος πόντος. Μάλιστα στο τέλος δεν είχε φάλτσο η μπαγιά της το ΦΑΤ και σήκωσε το χέρι. Δεν το πήγε μπροστά δηλαδή η Γερασιμά του. Έτσι πήγε out την μπάλα. Και να εδώ που προσπερνάει το ΦΑΤ με 6-5 μετά το αρχικό 0-4. Και μεγαλώνει την απόσταση αξιοποιώντας και το σερβίς της. Ποιοτική επίθεση από την Τοφάτ που βλέπετε ότι αγωνίζεται με πολυγονική ρακέτα τα τελευταία χρόνια και αυτές στο εμπόριο. Γυρίζουν τα σερβίς στην Τοφάτ. Η τακτική της αποδίδει. Να δεχτεί από τα πλάγια την μπάλα χωρίς δύναμη για να παίξει εκείνη δυνατά. Και τώρα εκεί είδατε γρήγορο σερβίς έξω. Έχει φάλσο η μπάλα βεβαίως και από το σερβίς για τη Γερασιμά του, γι' αυτό δεν το ελέγχει. Η το ΦΑΤ. Oh. 8-10 τώρα. Δικαίωμα για πετσέτα. Με δύο φόρχαντ θα πάρει το σετ το ΦΑΤ 1-0.
Καθώς είναι Δημητοφάντη να σερβίρει, να πούμε ότι τελείωσε ο πρώτος ημιτελικός. Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε 4-0 του Πέρα και περιμένει αντίπαλο για τον τελικό. Το Πέρα θα βρει για τις θέσεις 3-4 τον ιτημένο από το μάτς που παρακολουθούμε. Ένα-ένα. Έλεξε με τον μπλοκ. Είχε και μικρή βοήθεια από το φίλε Γερασιμάτου. Στο τέλος κάρφωσε την μπάλα. Με το κόκκινο λάστιχο το έχει το drive. Με το μαύρο στο ρεβέρ. Γερασιμά του. Εδώ πάλι φίλε και μέσα. Την έπιασε αυτή την παγιά η το πάντα, αλλά έχασε μετά το drive. 1-4. Πάλι το καλό ξεκίνημα το κάνει η Γερασιμά του. Να δούμε τη συνέχεια. Και 5-1 τώρα. Ίδια περίοδο έγιναν τα εθνικά ατομικά πρωταθλήματα στη μεγάλη κατηγορία και στην Ελλάδα και στη Σλοβενία. Η Γερασιμά του κατέκτησε 2 μετάλλια. 2 χάλκινα. Στο διπλό μεικτό. Με συμπαίκτη τον Γερασιμού Χατζηγερουδή από τα τάβλα. Και στο διπλό γυναικών με συμπαίκτη τη Χρυσή Φωτιάδου από τις Άρσες Φλόρινας. Η καλύτερη στιγμή για την το FAD ήρθε επίσης στα διπλά. Στο πρωτάθλημα της Σλοβενίας αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στο διπλό γυναικών. Άλλη μια φορά μάλιστα, γιατί δεν είναι η πρώτη που το καταφέρνει. Και ξαναπάρει τον τίτλο αυτόν στην πατρίδα της. Με τη Σάρα Τόκιτς έπαιξε παρτενέρ. Και στον τελικό νίκησαν της Λάρα Οπέκα και Τιάζα Νόβακ. Πολύ φάλτσο εδώ, από το φάλτσο που έβαλε και στο σερβίς η Γερασιμά του. Μην νομίζει κάποιος ότι δεν μπορεί να πάρει φάλτσο η μπάλα σε σπιν με το δοντάκι. Πολλές ευκαιρίες στη Γερασιμά του. 11-2 με αυτό το καλό χτύπημα με το drive. Γερασιμά του ισοφαρεί σε 1-1.
Ξεκίνημα στο τρίτο σετ με σερβίσεις Γερασιμάτου. Σπρώχνει την μπάλα με το δοντάκι. Πολύ δύσκολη απάντηση, γι' αυτό είδατε να πηγαίνει στο φιλέ η μπάλα. Εφόσον τα σερβίς επιστρέφουν στην το φαντ. Καρφί και φυσικά σπροχτή μπάλα από το δοντάκι. Εκεί δεν είναι απλό να απαντηθεί το forehand της, το fund. Ανοίγει το χέρι της, έχει σωστή θέση με το σώμα της, παίζει δυνατά. Τέσσερα-ένα. Χαμένο πρώτο σπιν. Και πάλι δυνατό ξεκίνημα από τη Γερασιμάτου στα σετ. Έτσι ακριβώς έκανε και στα δύο προηγούμενα. Δύο πέντε. Δεν περνάει μπάλα το φιλέ. Φιλέ και μέσα. Αλλοιώνεται η πορεία της μπάλας. Δεν μπορεί να αποκρούσει η γέρασιμά του. Παίρνει θέση και πάλι παίζει δυνατά. Ξερό χτύπημα αυτή τη φορά ή το φαντ. Αθλήτρια παράλληλα στην Γαλλία, στην Λίρς. Στην δεύτερη εθνική κατηγορία, την Προμπέ. Time out από την πλευρά της ΑΕΚ, καθώς μαζεύτηκε η διαφορά που είχε δημιουργήσει στο πρώτο κομμάτι του σετ. Οι πρώτες αθλητρές των δύο ομάδων θα μπουν στο παιχνίδι αμέσως μετά. Στο μεταξύ να πούμε ότι πρωταθλήτρια στην Α2 εθνική κατηγορία γυναικών είναι η ομάδα του Άρη 2006. Δεύτερο το πνευματικό κέντρο Δημού Ταύρου. Στον τελικό 4-1 το σκορ για την ομάδα της Βούλας. Τρίτη θέση για τον αθλητικό μήλο τα τάβλα. Στο μάτς για τις θέσεις 3-4. Νίκησε το ΔΑΟ Ταύρου με 4-1. Επιστροφή μετά το time out. Ένα ακόμα σερβίσι το φαντ.
Φιλέ και έξω. Κομμένες μπάλες εδώ. Το λάθος το κάνει η Γερασιμάτου. Σπουδαίο ράλι και στο τέλος θα σμάσει από την Γερασιμάτου. Αλλάζει και κατεύθυνση στην μπάλα. Εκεί κάτι παρακινδυνευμένο. Δεν είχε την καλύτερη θέση. Είχε απομακρυνθεί κάπως από το τραπέζι. Η το φαντ περνάει την επίθεση της. Μειώνει σε 7-8. Έχει ένα ακόμα σερβίς. Βαθύ top spin. Καλή τακτική. Εξατμίζεται η διαφορά που είχε η Γερασιμάτου, 8-8. Εντυπωσιακή ενέργεια εδώ, στο top spin να καρφώσει. Γυρισμός της Γερασιμάτου, γιατί αξιοποιεί τα σερβίς της και φτάνει στο 18. Πολύ καλή επίδεση, διαγώνια. Στον πόντο η διαφορά. Είδατε τι έγινε. Ψύχρεμα όμως πέρασε την μπάλα. Βλέποντας τα φάλτσα που έχει πάρει ή το φαντ και στο τέλος σε καλύτερα στρωμένη μπάλα έκανε και την επίδεσή της. 10-10. Αβαντάζ για τη Γερασιμάτου, τρίτο set point. Sorry, ζητάει, είδατε η μπάλα φιλέ και μέσα. Αστόχησε στο φόρθα στο τέλος ή το φαντ. Η Γερασιμάτου θα πάρει το σετ με 12-10, προηγείται τώρα 2-1.
ξεκίνημα στο τέταρτο σετ, σερβίρι το φαντ. Το φαντ που είχε αγωνιστεί και στους ευρωπαϊκούς αγώνες της Κρακοβίας το περασμένο καλοκαίρι. Το φαντ που είναι μία φορά πρωταθλήτρια Σλοβενίας και στο απλό γυναικών. Μοναδική φορά στο παιχνίδι που το καλό ξεκίνημα σε σετ το κάνει το φαντ. Μεγάλος πόντος, θαυμάσια επιστροφή στο τέλος από τη γερασιμά του. Πολύ φιλόδοξο αυτό, η το φαντ έβαλε αρκετό φάλτσο στο top spin. Πολύ καλή προσπάθεια και από τις δύο αθλήτριες. Κρατάει μπάλα η τοφάτ και στο τέλος βγάζει και επίθεση. Ένα έξι. Εκτοδός πιάνει το χτύπημα η γερασιμά του και μετά στοχή στο backhand το pad. Διατηρεί όμως καλή διαφορά 7-2. Κάνει το backhand spin. Παίρνει τα σερβίς η γερασιμά του. Παλεύει για την ανατροπή, είναι 2-1 μπροστά στα σετ. Το drive η γερασιμά του, εκεί θα της δώσει το spin ή το fad. Εκ του ασφαλούς για την ισοφάριση ή το fad με πολύ καλό ρυθμό σε αυτό το set. 14. Έντεκα-τέσσερα επικρατεί η Σλοβένα, ισοφαρίζει 2-2.
καλή ο Ζαφύρης Πορφύρης και την γερασιμά του στο τραπέζι. Καθοριστικό πέμπτο σετ. 2-2 και 1-1 του σκορ ομάδων. Ένα 1-0 στο σερβίς της η γερασιμά του. Spin. Βαρύ. Και με το σερβίς 3-1. Τρεις πόντι στη σειρά για τη Σλοβένα. Πάλι περνάει τις επιθέσεις της. Το είχαμε επισημάνει από πιο νωρίς ότι είχε βρει πολύ καλό ρυθμό. Εξαιρετική αντίδραση εδώ της Γερασιμάτου να χτυπήσει δυνατά στην μπάλα. Η υποδοχή το εκμεταλλεύεται ή το φαντ στην αλλαγή των πλευρών θα είναι μπροστά με 5-2. Είδατε την μπάλα από το δοντάκι. Πόσο δύσκολη έγινε αμέσως μετά το spin για το fund. Πολλές κόμμενες μπάλες, τελικά αποφασίζει το fund και παίρνει την επίδεση. Μαλακό το spin, πήρε θέση το fund, γύρισε να παίξει forehand και της βγήκε. Οχτώ-τρία. Ακόμα πιο κοντά στη νίκη το fund. Και 9-3 με το σερβίς. Μια 4.
Match ball. Έξω η μπάλα. Η Άννα το φαντ με 11-4 στο κοντρα σετ. Επικρατεί 3-2 σετ της Ιωάννας Γερασιμάτου. Δίνει το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό με 2-1 αναμέτρηση με την ΑΕΚ για τα ημιτελικά της Α1 γυναικών. Το σκορ στο 2-1 για τον Παναθηναϊκό, έχουν μπει στο τραπέζι και προθερμαίνονται η Κατερίνα Τόιου με το μαύρο μπλουζάκι για τον Παναθηναϊκό και η Μαρία Γιώβκοβα για την ΑΕΚ. Από τη θέση 1 των ομάδων τους. Η Τόιου με νίκη βάζει σε θέση φαβόρη τον Παναθηναϊκό. Η Γιώβκοβα θέλει την νίκη για το 2-2 και την απόλυτη ισορροπία και πάλι. Ένα στοιχείο επίσης που πρέπει να τονιστεί είναι ότι οι διαθλήτρες συναντήθηκαν και στους δύο γύρους του πρωταθλήματος. Είχαν από μία νίκη στο πρώτο γύρο γενικής η Τόιου με 3-0 σετ. Στον δεύτερο είχε επικρατήσει με 3-1 η Γιώβκοβα. Ήταν διαφορετικό το μάτσα από αυτό με την Ζαχαριά. Η Γιώβκοβα, κλασική επιθετική παίχτρια. Και θα δούμε πολλές άμυνες τώρα από την Τόιου. Αρχίζει το μάτς. Με ένα σόρι της Γιώβκοβα.
1-1. Πάλι σωρί. Σε σημεία που δεν μπορεί να αντιδράσει η Τόιου, φιλέ και μέσα η μπάλα. Και πάλι σωρί. Δεν ξέρουμε, δεν χρειάζεται κάτι άλλο να σχολιάσουμε. Τα είπαμε από το προηγούμενο παιχνίδι. Ότι είναι όλα στο πρόγραμμα στην επιτραπέζα της Φέρηση. Κατά βάση κερδίζει ο καλύτερος, απλά δεν υπάρχει και περιορισμός στους τυχερούς πόντους βεβαίως. Δύο-τέσσερα τώρα. Το μαύρο είναι το δοντάκι, επαναλαμβάνουμε, της Τόιου. Η οποία εδώ επιτίθεται με τον μπάκα, γιατί ξέρει ότι η μπάλα δεν έχει έρθει με φάλτσο. Μετά το δικό της κόψιμο. Εδώ όμως υπάρχει φάλτσο στην μπαγιά της Γιώπκοβα και αυτό πάει στο φιλέ. Βλέπετε η Βουλγάρα ότι κρατάει την μπάλα, δεν έχει ευχέρεια στο forward spin για να αρχίσει αμέσως επίθεση ή να κάνει συνεχόμενες επιθέσεις, και βλέπετε ότι βάζει με κομμένες και από το rever και από το drive μπάλες, επιστρέφει και εδώ πρέπει να πηγιάσει πριν γραμμή η μπάλα. Πολύ καλή αντίδραση της Γιώπκοβα στο ξέρο backhand να βγάλει απόκρουση. Πόντος με μεγάλη διάρκεια και διαφορετικά χτυπήματα. Βάζει φάλτσο πολύ στην πρώτη επίθεση η Γιώπκοβα, 8-5. Το 6. Τα σέρβις γυρίζουν στην Τόιου. Εκεί χάνει την κομμένη μπάλα. Αλλάζει το σέρβις, γρήγορο έξω. Δεν κάνει καλή υποδοχή η Γιώπκοβα και δέχεται επίθεση. Φτάνει στο set point η Βουλγάρα της ΑΕΚ. Στο φιλέ το backhand, με αυτόν τον τρόπο η Γιώπκοβα επικρατεί 17, κάνει το 1-0 απέναντι στην Τόιου.
Ενάρξη στο δεύτερο σετ με σερβίση στο Ιου. Την Καμπύλη βρίσκει χρόνο η Τόιου να καρφώσει. Μηδέν-δύο. Χέρι εδώ η Τόιου, είδατε στην άκρη του τραπεζιού. Έκανε μια απέλπιδα προσπάθεια η Γιόπκοβα να το σώσει. Δεν μπόρεσε. Και 4-0 σε ένα ακόμα πόντο διαρκείας. Σρένα. Τέσσερα-δύο, οι Άκες ήταν για ένα πολύ θεαματικό πόντο στον αγώνα του Γεράσιμου Πετρί με τον Μάρτιν Φρίς. Άρης εναντίον ΟΕΑ. Πιεστικές επιθέσεις τώρα για το 4-3 από τη Γιοβκοβά. Έξι χτυπήματα έκαναν οι δύο αθλήτρες εδώ, κράτησαν πολύ ώρα την μπάλα στο τραπέζι. Στο τέλος το λάθος από την Γιόπκοβα, 5-3 η Τόιου. Θυμίζουμε στο πρώτο της παιχνίδι, νίκησε την Αλίνα Ζαχαριά με 3-0 σετ. Η Γιόβκοβα επικράτησε της Κωνσταντίνας Παρίδη με 3-1. 7-3. Με το backhand επιτίθεται αυτή τη φορά η Γιόβκοβα. Σπουδαίο χτύπημα με τον backhand. Περιμένει από το δοντάκι και πάλι την παλιά που δεν έχει τόσο φάλτσο. Για να βγάλει το χτύπημα το επιθετικό η Τόιου. Το 5. Άλλο σερβίς με πάνω φάλτσο
μπερδεύεται η Γιώπικοβά. Όπως συνηθίζει τα σπιν διαγώνια. Δεν βγαίνει άμυνα από την Τόιου. Εδώ όμως επιλέγει να επιτεθεί. Αλλάζει την υποδοχή. Και φτάνει στα set points. Και με αυτό το γέρο forehand θα κλείσει το σετ 11-6. Η Τόιου ισοφαρίζει σε 1-1. Και να κάνει 3 forehand spin η Γιωβκοβά σε αυτόν τον πρώτο πόντο για το 1-0. Πολύ ωραία στο κενό τραπέζι που λέμε η Τόιου. Spin με τον backhand. Είχε ύψος η μπάλα, αλλά είχε και φάλτσο. Έχασε το καρφί η Γιωβκοβά. Να καταλήγει έξω. Περίεργα εξελίχθηκε αυτός ο πόντος, γιατί ευνηδιάστηκαν από τα φάλτσα οι αθλητρίες, δίστασαν να παίξουν δυνατά. Ακόμα πόντος διαρκείας με πολλά και διαφορετικά χτυπήματα. Με τεχνική το σπιν στο τέλος από την Τόιου.
Δεν είχε απάντηση. 5-3. Εδώ περνάει η μπάλα, η Γιόκοβα, στο σπιν της Τόιου. Η Βουλγάρα παίρνει time out, σαν να μπερδεύτηκε εκεί με τα φάλτσα. Η μπάλα έσκασε στο κέντρο περίπου και δεν μπόρεσε να την βρει. Ολοκληρώθηκε το time out. Ένα ακόμα σερβίς η Γιόπκοβα. Αυτό το αξιοποιεί. 6-4. Τα 4. Κάποια λάθη και από τις δύο αθλητρίες. Βλέπετε πως περιμένει ευκαιρίες για να επιτεθεί η Γιόπκοβα. Τις δικές της τις αξιοποιεί κατάλληλα η Τόιου που είναι λιγότερες. Ρισκάρει με backhand για να ευνηδιάσει Γιόπκοβα, αλλά στοχή. Ενέξι. Είδατε πόσο ωραία πήρε θέση με τα πόδια, βοήθησε και το σώμα σε ένα ποιοτικό forehand για την Τόιου. Τέλος του σετ, 11-6, με το ίδιο σκορ που είχε πάρει και το προηγούμενο. Η αθλήτρια του Παναθηναϊκού είναι μπροστά τώρα με 2-1. Σε διασυλλογικό επίπεδο υπάρχει μια σημαντική είδηση για την Ελληνική Επιτραπεζική Αντισφαίριση από την διεθνή σκηνή μάλιστα. Ο Παναγιώτης Γιόνης με την ομάδα του, την Μπογκόρη από την Πολωνία, πέρασε στον τελικό του Europe Cup 2023-2024 το βράδυ της Παρασκευής, στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης. Η Μπογκόρη ανοίξε μέσα στην Πολωνία την γαλλική Ποντουάζ Σερζί με 3-0, με το ίδιο σκορ. Την περασμένη Τετάρτη, 27 του μήνα, είχε επικρατήσει και στη Γαλλία
Με δύο ευρείες νίκες σφράγισε την πρόκριση. Τον Απρίλιο στον τελικό αντιμετωπίζει την Τζιάλντοβο, επίσης από την Πολωνία. Ο Παναγιώτης Γιόνης, τρίτο ευρωπαϊκό τελικό της καριέρας του σε διασυλλογικό επίπεδο με τρίτη διαφορετική ομάδα. Είχε παίξει το Champions League το 2015 τελικό με την Borussia Düsseldorf, τη γερμανική, το 2012 με την Άνζε, τη γαλλική, τελικό στο Etou Cup, την δεύτερη διασυλλογική διοργάνωση με την προηγούμενη ονομασία της. Η Γιόβκοβα, καλό ξεκίνημα, 2-0 στα σερβίς της Τοιού. Και τώρα 3-0 με βάθη top spin. Καλή επίδεση με γύρισμα γρήγορα. Το U1-3. Και τώρα 2-3, δεν έκοψε, θέλησε να κάνει επίθεση από μέση απόσταση η Τόιου και αποδεικνύεται ότι έπραξε πολύ σωστά. Και πάλι όμως χαμένη άμυνα. Γιόκοβα πάλι στα σερβίς. Βάζει πολύ κοφάλτσο, να το πούμε έτσι. Γιόκοβα έχει χτίσει ένα ουσιαστικό προβάδισμα αυτή τη στιγμή. Με 6-2 τα σερβίς γυρίζουν στην Τοιού. 3-6. Ενώ έκανε λάθος την κομμένη μπάλα η Γιόβκοβα, τη μιμείται στην επίδεσή της η το Ιού και στέλνει την μπάλα έξω. Κοιτάξτε πόσες κομμένες βαϊές. Δεν βιάζεται η Βουλγάρα να ξεκινήσει επίθεση. Τέσσερα-οχτώ, κάτω στα σερβίς γυρίζουν στην Τόιου, δικαίωμα για πετσέτα. Με το δοντάκι σερβίρε η Τόιου. Αυτό το σπιν. Τα τρία προηγούμενα είχαν στόχο σε αυτό το ράλι με την Τόιου να βγάζει τις άμυνες. Τρομερή αυτή. Έπαιξε πιο δυνατά η Γιόβκοβα, έστειλε την μπάλα πολύ πλάγια, αλλά και η Τόιου αντέδρασε εξαιρετικά, κόβοντας την μπάλα στο βάθος και χωρίς να το περιμένει η Γιόβκοβα. Έξω η άμυνα αυτή.
Τον πρώτο λόγο και πάλι η αθλήτρια της ΑΕΚ 9-6. Πολύ πλάγια το σπιν. Μπορεί να είναι υψηλός ο Μιγιόβκοβα. Άπλωσε και το χέρι, αλλά δεν έβαλε την μπάλα μέσα. Κοιτάξτε εδώ τι έγινε. Έπιασε το σόρι η μπάλα, πήρε ύψος, αλλά εδώ θα βγάλει η καρφή το Ιού. Το 9. Έξω το μπλοκ. Εννέα όλα τα σερβί στη Γιόβκοβα. Έχασε και αυτή την διαφορά στο 9-6 που ήταν μπροστά. Sorry, απίθανο. Το απίθανο το λέμε γιατί αν προσέξατε η μπάλα όχι απλώς σταμάτησε, αλλά πήγε προς τα πίσω. Υπάρχουν και σόρι όπου η μπάλα μπορεί να γυρίσει στην πλευρά αυτού που το έκανε. Εδώ χάνει την επίθεση της Τόιου και με αυτόν τον τρόπο η Γιόβκοβα θα πάρει το σετ 11-9 και θα ισοφαρίσει σε 2-2. Στο πέμπτο και τελευταίο σετ. Στις δύο αναμετρήσεις που προηγήθηκαν μεταξύ των δύο αθλητριών στο πρωτάθλημα κανένα μάτς δεν πήγε στα 5 σετ. Νίκη 3-0 της Τόιου, αρχικά νίκη 3-1 της Γιόβκοβα στη συνέχεια. Σκορ ομάδων, όπως μπορείτε να δείτε και στο βάθος, στο δεύτερο σκόρμπορτ, 2-1 για τον Παναθηναϊκό. Μουσική 3-0 η Γιόβκοβα. Time out τώρα από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Το ζητά ο Νίκος Ζέρβας.
Γύρισαν στο τραπέζι οι δύο αθλήτρες. Ένα ακόμα σερβίς η Τόιου. Με το σερβίς παίρνει τον πόντο. Το πρώτο σε αυτό το σετ. Λάθος από την Τόιου στο κόψιμο. Ένα ακόμα θεαματικό ράλιο που είδαμε πρώτη φορά στο μάτς την Γιόβκοβα να επιχειρεί δύο forehand spin στη σειρά. Σε ιδανικό σημείο του τραπεζιού. Και πάλι στο κέντρο, αλλά δύσκολα μέσα από το σώμα, θα έλεγε κανείς, γυρίζει την μπάλα η Γιόβκοβα και μετά στο καρφί αποτυγχάνει η Τόιου. Τρομερό backhand χτύπημα. Το δίνει ύψος στην μπάλα η Γιόβκοβα. Το εκμεταλλεύεται με την επίθεσή της η Τόιου και μειώνει στον πόντο. Έξι τέσσερα. Ξεκάθαρα ο αγώνας με τη μεγαλύτερη διάρκεια. 36 λεπτά. Α, φοβερό. Είναι επιστροφή για συγχαρητήρια, αλλά ήταν και τυχερή σαφώς η Γιόβκοβα. Από μακριά, πως γύρισε την μπάλα με το φόρχα, την μπάλα βρήκε στο φιλέ και αλλοιώθηκε η πορεία της. Έξω το σπιν, 8-5. Έχουμε δρόμο ακόμα σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι, κρίσιμο για την εξέλιξη του ομαδικού μάτς. Ήταν καλά κομμένη, χαμηλά κομμένη η μπαγιά της Τόιου. Η οποία χάνει εδώ το σπιν.
Συνεχίζει συντακτική να παίζει safe η Γιώβκοβα με περισσότερη ασφάλεια, πάντα θεωρητικά. Εδώ περιμένει πάλι την αντίπαλό της να κάνει επίδεση. Νεύρα από την Τόιου, γιατί δεν είχε επαναφορά μετά την γρήγορη απάντηση της Γιώβκοβα. Match ball. Η Γιώβκοβα κάνει το καλύτερο δυνατό στα παιχνίδια της. Βγάζει δεύτερη νίκη. Με 3-2 σετ λυγίζει την Κατερίνα Τόιου στην αναμέτρηση των πρώτων παιχτριών και ισοφαρίζει για την ΑΕΚ στον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό σε 2-2. Τραπέζι αθλήτριες για το 5ο στη σειρά μάτς. Με το κίτρινο μπλουζάκι Ιωάννα Γερασιμάτου για την ΑΕΚ, με το μαύρο η Κωνσταντίνα Παρίτη του Παναθηναϊκού. Όλα μοιάζουν, αρχίζουν από την αρχή στο παιχνίδι που έτσι και αλλιώς αναμενόταν συναρπαστικό, αναμενόταν ισορροπημένο και αμφίροπο, όχι μόνο βάσει της αξίας των αθλητριών, αλλά και επειδή είδαμε τι προηγήθηκε στους δύο γύρους του πρωταθλήματος. Όταν η ΑΕΚ οριακά πέτυχε δύο νίκες με 4-3, τα παιχνίδια κρίθηκαν στο διπλό, πολύ πιθανό με αυτά που βλέπουμε έως τώρα να έχουμε το ίδιο σενάριο και εδώ. Πριν από λίγο η Γιώβκοβα με τη δεύτερη ατομική της νίκη στα 5 σετ τώρα απέναντι στην Τόιου ισοφάρισε σε 2-2 από την πλευρά της ΑΕΚ και η Γερασιμάτου με την Παρίδη, οι πρωταθλήτρες Ελλάδας των τελευταίων ετών, παλεύουν για να δώσουν προβάδισμα στην ομάδα τους. Η Παρίδη είναι η σημερινή πρωταθλήτρια Ελλάδας, τον τίτλο που κατέκτησε πριν από λίγες ημέρες στην Σαλαμίνα, τον είχε πάρει και το 2022, ενδιάμεσα στην Φλόρινα είχε κατακτήσει το βαρύτιμο τροπέο η Ιωάννα Γερασιμάτου. Μαζί οι δύο αθλήτριες επίσης στο αμίντιο της Φλόρινας πριν από έναν χρόνο είχαν πάρει τον τίτλο στο διπλό γυναικών. Διαφορετικά εδώ τα στυλ παιχνιδιού,
φύση επιθετική. Η Παρίδη με τα δύο δοντάκια, η Γερασιμάτου. 1-0. Πρώτος πόντος για την Παρίδη. Έβρισκε την μπάλα εκεί να βγάλει το backhand. Χαμένη και αυτή η επίθεση. Πεντένα. Συνηθίζει τα δυνατά ξεκινήματα η Γερασιμάτου. Το είδαμε και στο προηγούμενο μάτς με την το Fund, το βλέπουμε και τώρα. 2-5 με backhand. Ξανά στο συν 4 η Γερασιμάτου. Σταθερή η Γερασιμάτου. Διατηρεί το συν 4. Μπαλά έχει βρει στο τραπέζι. Να δούμε αν θα δείξει. Ναι, δείχνει ότι είναι μέσα κανονικά. Δηλαδή δεν είναι από τα πλάγια. Έχει εξωστραγγιστεί το μπαλάκι. Εμείς από εδώ που είμαστε δεν ήταν εύκολο να το δούμε με σιγουριά. Αποτελεσματική επίθεση τώρα με το backhand. Με οδηγίες από τον Κώστα Μαδέση, κάτι να αλλάξει στην τακτική της Γερασιμάτου. 7-7. Comeback από την Παρίδη. 4 πόντοι στη σειρά. Ήταν δύσκολη εδώ η μπαλιά. Χαμηλά από το φιλέ η υποδοχή. Υπέροχη ενέργεια από την Παρίδη. Εδώ όμως κάνει κάτι ανάλογο η Γερασιμάτου. Όχι ότι ήταν ίδιο το χτύπημα, αλλά επιτέθηκε. Πάρα πολύ σωστά. Έξω το σπιν. Δύο σετ μπολ για τη Γερασιμάτου. Εκεί
Είναι βούτυρο στο ψωμί της αυτές οι μπάλες, καθώς έχει και το ύψος. Δέκα όλα. Αξιοποιεί το σερβίς της η Παρίδη, ισοφαρίζει, έχει σώσει δύο set ball. Τρίτη ευκαιρία η Γερασιμάτου. Έντεκα-έντεκα, πάλι με forehand επίδεση. Σίγουρα το καλύτερο ράλι στο μάτσο έως τώρα. Δεν βρίσκει την μπάλα στο τέλος η Παρίδη να βγάλει την επίθεση. Εδώ όμως το καταφέρνει με δύναμη και φάλτσο. Τέσσερα σετ μπολ έχει χάσει η Γερασιμάτου. Και τώρα το αβαντάζ είναι στην Παρίδη. Και με δεύτερο forehand spin παίρνει πόντο και το σετ 14-12 η Παρίδη 1-0 εναντίον της Γερασιμάτου. Πιεστική μπάλα, βρήκε και λίγο αυτή στο φιλέ και το 0-1 στην αρχή του δεύτερου σετ. Φάλτσο η μπάλα, γι' αυτό είδατε η επίθεση της Παρίδη να πηγαίνει στο φιλέ, 2-0. Κραυγή από την Παρίδη για τις επιθέσεις που χάνει. Άλλη μία εδώ. Yeah.
Εντυπωσιακό πάντως αυτό με την γερασιμά του, πόσο δυνατές αρχές έχει κάνει στα σετ. Το είδαμε τρεις φορές με την, το FAD. Και το βλέπουμε μέχρι τώρα και στα δύο σετ με την Παρίδη. Τώρα έχει μειώσει η Παρίδη, τα σερβίς είναι στην γερασιμά του. Η Παρίδη είναι εκείνη που παίρνει τις επιθέσεις, αλλά και εκείνη που αστοχεί έως τώρα. Ένα 7. Ασυνηθιστό βεβαίως, παράδοξο αυτό που συμβαίνει. Παίζει με αναμονή η γερασιμά του, η Παρίδη παίρνει συνεχώς την πρώτη επίθεση, αλλά αστοχή και κουνάει το κεφάλι της και λέει δεν το πιστεύω η αθλήτρια του Παναθηναϊκού. Με το σερβίς 11. Τη διαξέλιξη κάνει, δεν την περίμενε στο σετ, αλλά και αυτό γίνεται. Μην ξεχνάμε εδώ και δύο δεκαετίες που τα σετ λήγουν στους 11 πόντους, απαιτούν συνεχή εγρήγορση, απαιτούν ηρεμία από την αρχή. Αν σε φύγει κάποιος παίχτης στο σκορ, είναι συνηθισμένο να μην μπορεί ο αντίπαλος να βρει την διάθεση, να μην βρει και την ηρεμία για να κυνηγήσει το σκορ. Και έτσι ακόμα και σε ισορροπημένα παιχνίδια μπορεί να δούμε σετ να λήγουν με μεγάλη διαφορά για αυτόν τον λόγο. Το ότι μπορεί να ακολουθήσει είναι κάτι άλλο βέβαια. 1-1. Στο τραπέζι Παρίδη. Τη συνέχεια του μάτς. Ακολουθεί η γερασιμά του. Στα σερβίς η αθλήτρια του Παναθηναϊκού. Όχι. Η γερασιμά του είναι ο σερβίς. Πιέζει με το backhand με το δοντάκι. 1-0. Και 1-1. Και έξω. Ισορροπία και πάλι 1-1 τα σετ, 2-2 οι πόντοι. Οριακό το προβάδισμα μόλις για την γερασιμά του. Φανερή η επιλογή της Παρίδη να παίζει τα top spin στο βάθος, στο backhand της γερασιμά του. Εδώ δέχεται διαφορετική μπάγια βεβαίως. Τρία τέσσερα.
Top spin από την Γερασιμάτου. Για τον πέμπτο πόντο. Καταπληκτικό ράλι. Ξεδιπλώνουν τις αρετές τους οι αθλήτριες. Χαρίζουν θέαμα. Πανηγυρισμός για την Παρίδη που παίρνει τον πόντο και μειώνει. Πέντε-πέντε τώρα. Κόβοντας την μπάλα στο πλάι, στο φόρχαντ της Γερασιμάτου. Περνάει μπροστά τώρα η Παρίδη. Φιλέ και έξω. Ισοπαλία ξανά, δικαίωμα για πετσέτα. Αντίδραση από την Παρίδη στο επιθετικό μπλοκ της Γερασιμάτου. Στο συν 2. Και πάλι βλέπετε ότι παίρνει πρώτη επίθεση και πιέζει στο backhand της Γερασιμάτου. Αυτό της έχει δώσει τις περισσότερες λύσεις. Το ίδιο και εδώ από διαφορετική μπάλα. Τέσσερις ευκαιρίες στην Παρίδη να πάρει το σετ. Και με πολύ καλό επιθετικό μπλοκ με κατεύθυνση 11-6. Δύο ένα η Παρίδη απέναντι στη Γερασιμάτου. Ξεκίνημα του τέταρτου σετ, όπως πηγαίνει στη Γερασιμάτου. Ένα-ένα.
εκεί κάνει sorry νωρίτερα, γι' αυτό σηκώνει το χέρι προς την αντίπαλο η Γερασιμάτου, φίλε και μέσα. Και ωραία σηκώνει το χέρι και χτυπάει μπροστά με το δοντάκι για να κάνει πολύ πιεστικές τις μπάλες της η Γερασιμάτου. 1-3. Είδατε πως εξελίχθηκε ο πόντος εκεί που νόμιζες ότι έχει το πάνω χέρι η Γερασιμάτου. Έδωσε μπαλιά για καρφί στην Παριδί. Ήταν χαμηλή η μπάλα, σωστή η επιλογή της Γερασιμάτου, αλλά δεν ήταν και απλό να βρει στόχο το καρφί. Ήταν έτοιμη και έβαλε την μπάλα σωστά η Παριδί. 3-3. Τσαφ στην απάντηση που επιχείρησε η Παριδί στο σπιν της Γερασιμάτου. 4-3. Μια ακόμα επίθεση άστοχη, αυτή τη φορά με τον backhand από την Παρίδη. 3-5. Η συνήθις τακτική από την αθλήτρια του Παναθηναϊκού. Ξανά στο συν 2 η Γερασιμάτου παίρνει τα σερβίς. Σπουδαίο ράλι. Και με σπίν από τη Γερασιμάτου και με χτύπημα με το δοντί. Προχτώ, πιεστικό. Φιλέ και μέσα, εδώ η τύχη βοηθάει την Παρίδη που μειώνει σε 5-7. Αστοχή σε μία ακόμα επίθεση. Το σμάσα από την Παρίδη. Και τώρα 16, 4 ευκαιρίες για την ισοφάριση η Γερασιμάτου. Έντεκα έξι. Δύο-δύο.
Στο νούμερο 11 του πίνακα αξιολόγηση τον Μάρτιο, μαζί με τις ξένες αθλήτριες η Παρίδη. Στο νούμερο 14 η Γερασίμα του. Συναντήθηκαν στα προημιτελικά του Πανελληνίου Πρωταθλήματος την περασμένη Κυριακή και η Παρίδη είχε επιβληθεί με 3-0 σετ. Εντελώς διαφορετικό όπως βλέπετε αυτό το μάτς. Στα σερβίς η Γερασίμα του. Είναι sorry. Έχει βρει η μπάλα στην άκρη. 0-1. Πολύ καλό άνοιγμα με τον backhand. Τρομερό, τρομερό, αλλά και αυτό μπορεί να συμβεί. Γιατί με τη λόμπα που έκανε η Γερασίμα του, πήρε φάλτσο η μπάλα και προς τα πίσω. Και αφού έσκασε τόσο κοντά στο φιλέ, δεν είναι περίεργο που ακόμα και η ψηλόσωμη Παρίδη δεν μπόρεσε να πετύχει την μπάλα. Δυνατή αρχή από την πλευρά της Παρίδη, time out από την πλευρά της ΑΕΚ. Προσπάθεια από την Παρίδη και εδώ. Στην αλλαγή των πλευρών είναι μπροστά με 4 πόντους. Και φοβερή ενέργεια από τη Γερασίμα του τώρα. Ενστικτοδός. Έπιασε το forehand. Μειώνει περαιτέρω η Γερασίμα του και παίρνει τα σερβίς. 3-5. Κοιτάξτε τι έγινε, πόσο δύσκολα χτυπήματα. 5-4, τρίτο σερί πόντος και τώρα το time out από την πλευρά του Παναθηναϊκού και τον Νίκο Ζέρβα. Είναι η τέταρτη αναμέτρηση φέτος για Γερασίμα του Παρίδη. Είπαμε νωρίτερα ότι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ατομικών αγωνισμάτων στο απλό η Παρίδη επιβλήθηκε με 3-0, είχε αποκλείσει τη Γερασίμα του στην οκτάδα και συμπληρώνουμε ότι στους δύο γύρους του πρωταθλήματος ήταν ισάριθμες φορές νικήτρια η Γερασίμα του με 3-2 και 3-1 σετ.
Φοβερή αντεπίθεση από την αθλήτρια της ΑΕΚ. Το 5-1 το σβήνει αμέσως και ισοφαρίζει. Έξι-πέντε, σφίγγει την γροθιά, τώρα πανηγυρίζει η Παρίδη. Σαν να μπερδεύεται κάπου η Γερασιμάτου. Έκοψε την μπάλα η Παρίδη, ξέροντας τα φάλτσα με τα οποία την δέχεται. 5-7, πάλι ο πρώτος λόγος στην αθλήτρια του Παναθηναϊκού, η οποία χτυπάει υπέροχα εδώ με το backhand. Εννέα πέντε. Βλέπετε τις διακυμάνσεις, τις αλλαγές μέσα σε δευτερόλεπτα που μπορεί να έχει ένας αγώνας πικ-πογκ. Το 5-1 έγινε 5-5 και αμέσως μετά η Παρίδη ξαναπήγε στο συν 4. 9-6 τώρα. Top spin με φάλτσο. Έβγαλε πολύ δύσκολα χτυπήματα, στάθηκε και τυχερή η Γερασιμάτου με μία μπάλα που πήγε φιλέ και μέσα, και στο τέλος βγάζει το σμάς. Νέες αλλαγές συναισθημάτων, το 9-5 γίνεται 9-8. Και δίνει νέα πιεστική μπάλα με το δοντάκι σπροχτή και πάνω στο σώμα της Παρίδη. 9 όλα, απίστευτη εξέλιξη συνολικά στο σετ αυτό. Δεν το βλέπει συχνά. 9 όλα, θα σερβί στην Παρίδη. No! 19, match ball η αθλήτρια του Παναθηναϊκού. Το τελευταίο, το τέταρτο forehand spin. Τρομερή προσπάθεια και από τις δύο αθλήτριες. Φυσικά ζητάει συγγνώμη η Γερασιμάτου από την φίλη και συναθλήτριά της στην εθνική ομάδα. Έστειλε μια μπάλα στην αρχή, φιλέ και μέσα. Είχε σώσει αυτό το sorry. Η Παρίδη συνεχίζει επιθέσεις μετά με το forehand. Έχασε την τελευταία. 11-10. Είχε κριθεί στην παράταση και το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στο φετινό πρωτάθλημα. Νέο πολύ καλό χτύπημα στην επίθεση της Παρίδη από την Γερασιμάτου. Χειρίζεται άριστα βεβαίως το δοντάκι η Γερασιμάτου. Το χειριζόταν χρόνια με το backhand. Ήταν σε θέση να το κάνει και με το forehand. Και εδώ έχει εκείνη το αβαντάζ. 11-12. Σερβίρι με το ρεβέρ η Παρίδη. 12 όλα. Κάτω φάλτσο στο φιλέ η υποδοχή. Μεγάλης διάρκειας και αυτός ο αγώνας. No!
Έξω το σπιν, πανηγυρίζει η Γερασιμάτου. Είναι δική της τακτική να δίνει για επιθέσεις και να θέλει να τις ελέγχει με το δοντάκι. 12-13. Φιλέ και μέσα, κοιτάξτε εδώ. Φιλέ και μέσα και σε σημείο που δεν μπορεί να αντιδράσει. Όσο και να απλώσει το χέρι η Γερασιμάτου. Συγκλονιστικό παιχνίδι πραγματικά. 2-2 ημιτελικός Παναθηναϊκού ΑΕΚ. 2-2 και στην παράταση Γερασιμάτου Παρίδη. 14-13. Μία ακόμα ευκαιρία στην Παρίδη να πάρει το μάτς. Και το καταφέρνει με backhand spin. 15-13. Στην παράταση κρίνεται το μάτς. 3-2 σετ. Η Κωνσταντίνα Παρίδη νικά την Ιωάννα Γερασιμάτου και βάζει μπροστά τον Παναθηναϊκό με 3-2. Ημιτελικά της Α1 γυναικών. Ο νικητής θα βρει στον τελικό απέναντί του τον Ολυμπιακό. Έκτο επιμέρους παιχνίδι στον ημιτελικό της Α1 γυναικών. Παναθηναϊκός προηγείται της ΑΕΚ με 3-2. Η Άννα το φαντ για τον Παναθηναϊκό με το μαύρο μπλουζάκι, με το κίτρινο η Αλίνα Ζαχαριά. Μουσάντ για την ΑΕΚ. Ούτε αυτό το μάτς έχει φαβορεί.
Είδαμε τα δύο προηγούμενα να κρίνονται στα 5 σετ για τη Γιόβκοβα εναντίον της Στόγιου το 1, για την Παρίδη εναντίον της Γερασιμάτου το άλλο. Και ένα στοιχείο ότι περιμένουμε δυνατή αναμέτρηση και εδώ είναι ότι στον αγώνα του δευτέρου γύρου στο πρωτάθλημα είχαν πάει στα 5 σετ και το φαντ με την Ζαχαριά. Η Ρουμάνα είχε κερδίσει τη ΑΕΚ με 3-2. Ένα, δύο. Και δύο όλα. Η Ζαχαριά με τον ιδιαίτερο τρόπο παιχνιδιού, τον είδαμε και νωρίτερα με την Τόγιου, τώρα δεν παίζει με αμυντική, παίζει με θετική αθλήτρια. Πόντο πόντο στο πρώτο κομμάτι του μάτς. Εντάξει, εδώ μια σπρωχτή και με πλάγιο φάλτσο μπάλα από το Δοντάκι. Μαύρο είναι το λάστιχο με τη λία επιφάνεια. Περνάει μπροστά το φαντ. Σμάς αυτό για τον 7ο πόντο της Σλοβένας. Καλό top spin με τον backhand. Και μια δυνατή επίθεση αποτελεσματική με το forehand. Έντεκα, πέντε, πρώτο σετ υπέρ της στο φαντ.
ενάρξη στο δεύτερο σετ, σερβίρει η Τοφάντ. Πολύ ωραία εκεί, αντιλαμβάνεται ότι δεν έχει πολύ φάλτσο η άμυνα με το backhand και κάνει το ξέρω χτύπημα δυνατά με το forehand για το 1-0. Έχει βρει ρυθμό, έχει βρει παιχνίδι που λέμε. Το pad. 3-0 τώρα. Το momentum ξεκάθαρα με την το pad. Αν κερδίσει, χαρίζει για την ηγεστική ομάδα της και την πρόκριση στον τελικό. Τέσσερα-ένα. Στο σώμα η επίδεση. Σωστή επιλογή. Δύο πέντε. Δεν είχε φάλτσο η μπάλα. Μπορούσε να πάει πιο σιγά εκεί. Το φαντ. Απέναντι από την κερκίδα κάθεται μόνος του και παρακολουθεί με έκδηλο ενδιαφέρον από την αρχή ο ομοσπονδιακός προπονητής των γυναικών το μάτς. Δεν έχει φύγει στιγμή από την θέση του. Ο Γιώργος Καρίτσας που ξέρει ότι αυτά τα μάτς πέρα από το ενδιαφέρον που έχουν για τον τελικό νικητή είναι και σε ατομικό επίπεδο σημαντικά για τις αθλήτριες εθνικής ομάδας. Που τσεκάρουν και την αγωνιστική τους κατάσταση απέναντι σε σπουδές ξένες αθλητρίες. Άστοχο το καρφί. Το 4, πάλι μια καλή απόσταση από την αντίπαλο εκεί το φαντ. Πάλι θέλησε να παίξει δυνατά εδώ, αλλά η μπάλα έχει φάλτσο. Δεν είναι τόσο καλή άμυνα ώστε να φέρει σε δύσκολη θέση την το φαντ. Κάνει την δική της κόμμενη μπάλα 6-9. Να δούμε αν θα πάρει κάποιο ρίσκο η Ζαχαριά. Όχι, αντιθέτως υποπίπτησε λάθος. Σε κομμένη μπάλα, 4 ευκαιρίες στην το φαντ. Να κάνει και το 2-0. Τυχερή εδώ η Ρουμάνα, φίλε και μέσα. Έδεκα εφτά.
2-0 μπροστά η Άννα το Φαντ. Κλείσαμε 3 ώρες αγώνα. Ημιτελικός της Α1 γυναικών. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 3-2. Και το ΦΑΝΤ προηγείται 2-0 της Ζαχαριά. Και τώρα 2-0. Το ΦΑΝΤ σε καλή μέρα. Θυμίζουμε ανοίξε για την γερασιμά του νωρίτερα με 3-1. Έχουμε την αίσθηση ότι κάτι πρέπει να κάνει διαφορετικό στο παιχνίδι της Ζαχαριά. Κάποιο ρίσκο να πάρει. Αν θέλει να μπει στη διεκδίκηση. Δύο-δύο. Λάθος από την αθλήτρια της ΑΕΚ, χάνει το σερβίς της. Εδώ όμως παίρνει η βολική μπάλα μετά το σερβίς και καρφώνει με το forehand. Λάθος από την το ΦΑΝΤ. Τέσσερα-τέσσερα. Γιατί η μπάλα δεν είχε πολύ φάλτσο. Αλλά κομμένη εδώ η μπάλα. Υποπίπτησε λάθος το ΦΑΝΤ. Για να δούμε, σαφώς και ενδιαφέρον αυτό το σετ. Δεν έχει φάλτσο, μπερδεύεται η το ΦΑΝΤ, σηκώνει πολύ το χέρι. Προβάδισμα για τη Ζαχαριά τώρα. Εκπληκτική κίνηση. Υπέροχη ενέργεια από την Ζαχαριά, που είπαμε θέλει να παίξει λίγο πιο επιθετικά, να πάρει ρίσκο. Με backhand ο πόντος αυτός. 2 σερί backhand.
Δεν βρίσκει καλά την μπάλα στο πρώτο σπιν. Το Φαντέξ 8. Με το σερβίς μειώνει. Σοφαρίζει με spin forehand. Λάθος. Όπως κάνει λάθος εδώ ή το Φαντ. Δεν περνάει μπάλα, set ball για την Ζαχαριά. Χάνει την επίθεση και να που η Ζαχαριά μειώνει, κατακτά το set με 11-9 και κάνει το 1-2. Φυσικά πολύ συνηθισμένο όταν κάποιοι αγώνες έχουν μεγάλη διάρκεια. Ήταν για τις 5.30 ο τελικός. Η επιτραπέζα της Φέρυσης βεβαίως δεν έχει ώρα. Και ο αγώνας αυτός δεν άρχισε 3, άρχισε 3 και 23 λεπτά. Μεγάλος πόντος από την το Φαντ. Με εξαιρετικά χτυπήματα. Ένα, δύο. Και τώρα 3-1. Ξέρει ακριβώς με τη φάλσο θα πάρει μπάλα. Παίρνει θέση ξανά από τη θέση του μπάκα με το forehand και βγάζει την επίθεσή της το Φαντ. Αυτά πολύ δύσκολη μπάλα. Ξεγέλασε την αντίπαλο στην υποδοχή η Ζαχαριά. Thank you.
δολοφόνη, υποδειγματικά θα λέει κάποιος. Δεν ήταν τόσο ψηλή η μπάλα. Πέντε-τρία. Είναι σταθερής επιθέσεις της το ΦΑΝΤ. Γι' αυτό έχει τον πρώτο λόγο. Εδώ επέλεξε να καρφώσει και όχι να κόψει η Ζαχαριά. Είχε φάλτσο όμως η μπάλα. 7-3. Ακόμα πιο κοντά στη νίκη ο Παναθηναϊκός. 8-3 τώρα. Είναι απόσταση ασφαλείας πια. Έξω η μπάλα, πολλές ευκαιρίες για την ΤΟΦΑΝΤ να πάρει την νίκη. Με μπλοκ η Ζαχαριά. Okay. 4-10. Και 5-10. Τέλος του αγώνα. Έπειτα από 3 ώρες και 15 λεπτά σε μια αναμέτρηση που όλοι οι φίλοι του αθλήματος περίμεναν αμφίροπη και συναρπαστική, ο Παναθηναϊκός επικρατεί τη ΑΕΚ με 4-2 και περνάει στον τελικό της Α1 γυναικών. Στο φινάλε το ΦΑΝΤ νικά με 3-1 την Ζαχαριά, γράφει το τελικό 4-2. Σε λίγη ώρα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στον τελικό της Α1 γυναικών, ενώ η ΑΕΚ θα διεκδικήσει την τρίτη θέση κόντρα στο Πέρα Αθηνών.